Ναι, κύριε Υπουργέ, τώρα σας ακούμε. Ναι. Εμείς από την Παρασκευή που είχαμε πάρει την έγκριση από την ελληνική κυβέρνηση ότι, για την επάνωδο, για την επιστροφή των φοιτητών, είχαμε πάρει τον κατάλογο από το Υπουργείο, τον σχετικό κατάλογο από το Υπουργείο Παιδείας και ξεκινήσαμε τη διοργάνωση και τον προγραμματισμό της επιστροφής των φοιτητών μας. Η Ελλάδα ουσιαστικά από την Κυριακή, από χθες, έχει επιτρέψει την επιστροφή φοιτητών μας σε κάποιους αριθμούς, οι οποίοι θα είναι ελεγχόμενοι, δηλαδή κάθε μερικές ημέρες θα μπορούν να επιστρέφουν, να προγραμματίζουμε κάποιες πτήσεις. Να αναφέρω επίσης σε όλους ότι το μόνο σημείο εισόδου στην Ελλάδα είναι το Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι. Δεν μπορούν δηλαδή να πραγματοποιηθούν πτήσεις διεθνείς από Θεσσαλονίκη ή άλλα αεροδρόμια. Επομένως, όποιος επιστρέφει πίσω, επιστρέφει μέσω Αθηνών, μεταφέρεται για μία ημέρα σε ξενοδοχείο καραντίνα μέχρι και του γίνεται ανάλυση για τον κορονοϊό και μέχρι να έχουμε το αποτέλεσμα της ανάλυσης μένει στο ξενοδοχείο και μετά οδηγείται σπίτι του για 14 ημέρες αυτοπεριορισμό. Επομένως, μόλις μας είχε ενημερώσει η ελληνική κυβέρνηση ότι αποδέχεται την επιστροφή των φοιτητών, ξεκινήσαμε σε συνεργασία και με τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας αυτών των προγραμματισμών. Για πόσους φοιτητές μιλάμε, κύριε Υπουργέ? Είναι περίπου 2.500 φοιτητές που έχουν δηλώσει στο Υπουργείο Παιδείας ότι θέλουν να επιστρέψουν πίσω. Θεωρώ όμως ότι θα είναι πάρα πολύ μειωμένο το ενδιαφέρον αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι για αυτούς που ήταν προτεραιότητα και θα έπρεπε να επιστρέψουν χθες πίσω, πιο κάτω από τους μισούς είχαν επιβεβαιώσει το αρχικό ενδιαφέρον τους για επιστροφή πίσω στην Ελλάδα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε.